είναι αυτοκατασχετήριο, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Μιας που αφορά και το κτίριο του ΣΠΑ και το κτίριο της πάνω την Πειραιώς. Από ό,τι είδα τώρα, γιατί είναι. Υπάρχει μια απόφαση όμως για το ακατάσχετο του ΣΠΑ. Γι' αυτό λέει ότι νομίζω ότι καλό είναι να μην. Άρα υπάρχει μια προσφυγή κατά αυτή τη απόφαση. Ωραία, δεν θέλω να πω στην ουσία γιατί. Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως το εξής. Και όπως επίσης υπάρχει το δικαστήριο της Τετάρτης. Σωστά το είπε ο κ. Βασίλη. Ναι, αυτό όμως. Για την ανακοπή. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σοβαρό όμως. Και εσείς το είπατε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί να το μάθει τώρα τον κ. Βασίλη. Θα έπρεπε να μας το πείτε. Ναι. Ξέρετε γιατί. Επαναλαμβάνω στον προηγούμενο συλλογισμό μου ότι μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι σύμμαχος όλο αυτό. Δεν θέλουμε να είμαστε απέναντι με τη λογική. Ξέρετε, πυροβολήστε γιατί σημαίνει αυτό. Ναι. Έτσι. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι θεσμός. Μπορεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο με συνδρομή ακόμα και νομική δεν τα ξέρω, να είναι στο Δικαστήριο Τετάρτη. Όλοι μας μπορεί να είμαστε στο Δικαστήριο Τετάρτη, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί το μάθαμε τώρα παρεπιπτόντως και πάμε να συζητήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Ξέρω εγώ τώρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Εγώ είμαι άφωνος, δηλαδή δεν μπορώ να πω τίποτα. Ειλικρινά σου λέω. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι συγκροτημένα, κύριε Πέτρο. Εσείς ακόμη σε τάξη συμπόρευτο. Εσείς ρωτήσατε. Όχι, το Μάρτιο. Ακόμη Τετάρτη για το Μάρτιο εγώ νομίζω. Όχι, για την επόμενη. Ναι, αυτό όμως, επαναλαμβάνω πάλι και τελειώνω, να μην μου παρασκευαστεί. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι. Και απορώ, δηλαδή, επαναλαμβάνω, πώς το σηκώνει η πλάτη σας και της τουριστικής μόνης σας. Πώς παίρνετε τις αποφάσεις μόνοι σας, δηλαδή. Αισθάνομαι παντοδύναμη, κύριε λογοθέτη. Πάλι με διακόπτω όμως, κύριε. Τι να κάνω. Ναι, να πάρετε τον λόγο και να πείτε μετά που μένα του θέλετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Δημάρχη, και μια άλλη τελεία σε αυτό που είπα πριν. Πραγματικά και εγώ από πολλούς ανθρώπους δεχτεί κάποιες θέσεις τους όσον αφορά την διέλευση του πλαστιακού, του σιδηρόδρομου. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, Δημοτικού Συμβουλίου, απευθύνομαι σε εσάς πάλι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη έλλειψη, είναι ένα μεγάλο έλλειμμα το γεγονός ότι γίνεται αυτό το σοβαρό έργο από τον ισθμό μέχρι και τον ιστό του σχεδίου της πόλης, μπαίνει μέσα στην πόλη μας δηλαδή, στο σχέδιο του 79, ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο και το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματικά δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν έχει έρθει ποτέ αυτή η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ. Σε ένα έγγραφο που μου έδειξαν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στο γραφείο μου επανειλημμένα, μου είπαν ότι ούτε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν ξέρει το τεχνικό κομμάτι αυτού του έργου. Δηλαδή γίνεται ένα έργο μέσα στο σχέδιο της πόλης και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Με ρωτάνε τι θα έρθει, δεν ξέρω. Θα γίνουν τυχεία, δεν ξέρω. Θα περιφραχτεί ο χώρος της απολυτρωμένης ζώνης του ΟΣΕΠ, δεν ξέρω. Θα είναι ηλεκτρικό το τρένο, προφανώς. Και πώς θα γίνει το ηλεκτρικό και έτσι. Κόβεται το σχέδιο πόλης στη μέση. Δηλαδή, στηρίζουμε το σχέδιο πόλης με αυτή την έλευση. Δεν ξέρω. Πρέπει λοιπόν τάχιστα όμως, να μας γιατί το έργο είναι σε εξέλιξη, να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η μελέτη και να ενημερωθούμε. Και αν δεν τη δίνει η Τρένοσε, γιατί αυτό είδα μάλλον στο έγγραφο, διάβασα, από ό,τι θυμάμαι, τάχιστα πρέπει να πάμε στην Τρένοσε να μας δώσει τα σχέδια, να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην έχει ιδέα για αυτό το έργο, το οποίο είναι έργο γενναιών, να μην ξέρει το τεχνικό του κομμάτι. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Προχθές είχαμε πλημμύρες και είπαμε και για το Λουτράκι, ότι στην ουσία δύο ποτάμια οδηγούνται στη θάλασσα. Κάποιοι λένε, περπατώντας στις γραμμές, ότι υπάρχουν 28 γεφυράκια, μπορεί και περισσότερα, από την Αιγαίο μέχρι, ξέρω εγώ τι, στη συμβολή της με την λεωφόρο Αθηνών. Έτσι. Αυτές οι προσβάσεις, δηλαδή τα γεφυράκια αυτά είναι μέσα στο σχέδιο, ανακατασκευάζονται. Γιατί εγώ είδα δρόμο που φτιάχνουμε δικό μας εμείς, έναντι ανατολικά του δρόμου να υπάρχει ποτάμι, να υπάρχει γεφυράκι το ΣΕ και να έχει πλημμυρίσει και να έχουν χαλάσει ακόμα και το ρήθρο το πήρε. Το ξέρετε και ναι, έχει γίνει όμως το έργο. Με την έννοια έχει γίνει ο δρόμος και μπήκαν και ρήθρα. Και ανατολικά. Έχουν σταματήσει, γιατί είναι το ποτάμι, έχουν σταματήσει τα ρήθρα. Μισό λεπτάκι. Όχι, τα ρήθρα ήταν τοποθετημένα και τα πήρε το ποτάμι. Να πήρε το ποτάμι από τη φωτογραφία. Μην προκαλείτε, σας παρακαλώ. Λέω αυτά που λέω. Λοιπόν, λέω θα τηρηθεί λοιπόν, θα τηρηθούν αυτές οι
ας το πούμε, που είχαν οι παλιοί, πολλές, αυτές οι γεφυρούλες εκεί, τι θα γίνει. Ναι, μα ναι, το είπαμε αυτό κύριε Νικολάου. Και να που το ζούμε σήμερα και δεν έχουμε ιδέα. Ιδέα. Και επειδή υπάρχει ένα έγγραφο και είναι εδώ και ο κύριος προϊστάμενος, τώρα τον Ιγάκη ευκαιρία, ας μας εξηγήσει ότι δεν έχουμε τη μελέτη ως δήμος. Να μας το πει. Και να μας ενημερώσετε. Αυτό πρέπει να γίνει τάξη, αλλά δεν μπορεί να καθυστερούμε άλλο, γιατί μπορεί να γίνεται κάτι που να είναι ένα έργο το οποίο πάει να ωφελήσει, ας πούμε, το Λουτράκι και τελικά να δημιουργήσει τεράστια τεχνικά ζητήματα. Και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Έργο το οποίο πατάει σε ό,τι έχει σχέση με τον ΟΣΕ. Δεν έχουμε σχέση εμείς με το έργο. Είναι να είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ότι δημιουργήθηκε μεγάλα προβλήματα, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα γιατί είχε διαμορφωθεί μια άλλη κατάσταση από τότε που δεν ήρθε πλέον το οντομοτρής τότε που ερχόταν το 2000, ήταν τελευταία φορά, κύριε Μακρύδη, κάπου εκεί, 1999 που ήρθε τελευταία φορά. Έχουν καταπατηθεί πάρα πολλά πράγματα από ιδιώτες και από ανθρώπους τα οποία ανήκουν στην Τρενοσέλ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αφού έχει χτιστεί και έχει επεκταθεί το σχέδιο πόλεως του Λουτρακίου, όπως έχει επεκταθεί, αν υπάρχουν και κάποια λάθη, κάποια σφάλματα που όλοι εκμεταλλεύονται όταν υπάρχει η περιουσία η οποία δεν φυλάγεται, να πάρουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, η Τρενοσέλ ξεκίνησε και κατόπιν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκίνησε να κάνει το έργο. Ήμουνα σίγουρος ότι θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Μάλιστα, 20 άνθρωποι πήραν και ένα δικηγόρο από την Κόρδο και ήρθαν εδώ πέρα μια μέρα και με επισκεφθήκαν. Και μου αναθέσανε, βέβαια, από όλους τους ανθρώπους ήταν 2-3 ντόπιοι, όλοι οι άλλοι ήταν ξένοι. Αλλά δεν το συζητώ αυτό, δεν λέω αν είναι ντόπιοι ή ξένοι. Απλώς στην αναφορά μου σας το λέω. Έχουμε κάνει 2 επαφές. Τίποτα, κύριε Σιμακόπουλε. Όταν τους πουλάγαμε οικόπεδα, χωράφια και τέτοια, τι είναι αυτό, αφού μένουν εδώ οι άλλοι. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι. Κύριε Σιμακόπουλε, σας λέω ότι δεν τους γνώρισα. Μπορεί να είναι και εδώ. Δεν τους γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους γνωρίζω. Νομίζω ότι κυκλοφορώ λίγο στο Λουτράκι, νομίζω, δεν ξέρω. Με μια μηχανή είμαι, κάποιους θα γνώριζα. Κάποιους δεν τους γνώριζα, αλλά δεν παίζει ρόλο, είπα αυτό το πράγμα, γιατί κολλάται εκεί. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αν κάποιος πουλήσε οικόπεδο, εντάξει, δεν είμαι υπεύθυνος εγώ. Ούτε τους έδωσα για να χτίσουν, ούτε περιουσία είχα ποτέ μου για να δώσω. Λοιπόν, γιατί το λέτε αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί έχω φίλους που είναι... Εντάξει. Θα πω ένα πράγμα ότι τη μελέτη σαν χέρμας δεν την έχουμε. Καλέσαμε την Τρενοσέ, κατεβήκανε 2 φορές εδώ πέρα και κοιτάμε ό,τι προβλήματα να περπατήσουμε μαζί με την τεχνική υπηρεσία, όλο το κομμάτι από την Οδό Αιγαίου στον τελικό σταθμό μέχρι τη γέφυρα, για να δούμε τα προβλήματα, προβλήματα που θα δημιουργούνται πλέον με την έλευση του προαστιακού στο Λουτράκι. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση πώς μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Όντως δημιουργούνται πολλά προβλήματα, διότι τόσα χρόνια που δεν κυκλοφορούσε το τρένο, πάρα πολλοί καβαλούσαν τις γραμμές του τρένου, προσπερνούσαν τις γραμμές του τρένου για να πάνε σπίτια τους. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη με την Τρενοσέ για να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε, να διευκολύνουμε όσο γίνεται περισσότερο δυνατόν τους κατοίκους του Λουτακίου. Ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα, το έχω πει, είναι στους Ευκαλύπτους, στην περιοχή των Ευκαλύπτων, που δεν υπάρχει παράλληλος δρόμος, ούτε από πίσω δρόμος εξόδου προς το γερμανικό το δρόμο, διότι υπάρχουν άλλες περιουσίες. Και εκεί πρέπει να γίνει κάτι, αλλά μάλλον πρέπει να γίνει σε όλο το μήκος του προαστιακού μετά τη διασταύρωση του ισμού, διότι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Θα δούμε ακριβώς. Τη μελέτη δεν την έχουμε στα χέρια μας, κύριε Μακρύδη, δεν την έχουμε πάρει. Όχι, δεν την έχουμε πάρει. Ζητήσαμε να μας αναφέρουμε ότι ήταν πνευματική ιδιοκτησία. Ναι. Είναι πνευματική ιδιοκτησία. Πνευματική ιδιοκτησία του ΟΣΕ, βεβαίως. Κύριε Λογοθέτη, επειδή τη ζητήσαμε την μελέτη και είπανε ότι είναι πνευματική ιδιοκτησία του ΟΣΕ και δεν την έχουμε.
Απλώς, ναι, έτσι είναι. Θα πατάσει, γιατί δεν μου πληρώσεις το όλο αυτό. Τι θέλετε, γιατί θέλετε, γιατί θέλετε, γιατί θέλετε. Και θα πω ένα πράγμα, είναι όλοι τους, αυτό που σας είπα από την αρχή, κυρία Πρωτόπαπα. Αυτό που είπα από την αρχή είναι στο όριο απαλωτρίωση στην ιδιοκτησία. Δηλαδή, σαν στο οικόπεδό μου πάω και εγώ φτιάξω και έρχεται εσύ δίπλα και μου λες τι φτιάχνω. Είναι δικό μου το οικόπεδο, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Όντως όμως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για τους κατοίκους, δημότες, κατοίκους, είτε μόνιμοι είτε αυτοί. Και κοιτάμε πώς να λύσουμε αυτό το πράγμα. Θα χρειαστούν αρκετά λεφτά. Εγώ πήγα και μίλησα με τα Υπουργεία, μήπως τυχόν μια συμπληρωματική μελέτη μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα, διότι αφού υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο αρχίζει και φτιάχνει τις γραμμές, μήπως ταυτόχρονα αυτό το συνεργείο με μια συμπληρωματική σύμβαση να μπορούσε να φτιάξει κάποιους είτε παράλληλους οδρούς, είτε διεξόδους, είτε οτιδήποτε, γιατί θα δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα. Μου είπαν αυτό δεν μπορεί να γίνει και κοιτάμε τώρα να κατέβουν οι τεχνικοί του ΟΣΕ μαζί με την τεχνική μας υπηρεσία για να δούμε ένα-ένα τα πράγματα και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Ήτανε από τις αντιδράσεις που είχαμε πει από την αρχή ότι θέλει πολύ μεγάλη, διότι δυστυχώς η κοινωνία μας φτιάξαμε πράγματα τα οποία ίσως να μην έπρεπε να τα φτιάξουμε. Με τις ιδιοκτησίες, με τους κήπους και τώρα είχαμε μάθει κιόλας να προσπερνάμε, να πατάμε παράνομα, παράτυπα την γραμμή για να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δυστυχώς αυτό όμως περνώντας ο προαστιακός, δεν μπορούμε να συνεχίσει αυτό το πράγμα και οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα. Έχουν προβλεφθεί για τα ρέματα, έτσι είναι κύριε Μακρύδη, να μην πω και για τα ρέματα έχουν προβλεφθεί. Μόλις μάθαμε ότι συντάσσεται να μιλέτε για τον προβλεφθεί. Ναι, συμπληρώσε κύριε Μακρύδη. Πριν να συμπληρώσει κάτι θα ρωτήσω και μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Σε το καπί όλα μαζί. Θέλω να πω το εξής, τα ακούω όλα αυτά ειλικρινά και απορώ, τουλάχιστον. Απορώ. Ξέρετε γιατί απορώ. Διότι όταν γίνεται μία μελέτη, δημοπρατείται το έργο με βάση αυτή τη μελέτη, πηγαίνουν οι μηχανικοί και παίρνουν το φάκελο της μελέτης και το έργο δημοπρατήθηκε. Σωστά. Και είναι και χρηματοδοτούμενο κιόλας. Λοιπόν, πάνε λοιπόν μηχανικοί, εργολάβοι και παίρνουν ένα φάκελο. Προκειμένου να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό. Και εμείς ο Δήμος. Είναι πραγματική ιδιοκτησία το ΣΕ και δεν παίρνω τη μελέτη. Αυτό είναι η άποψη της Ελληνικής Υπηρεσίας. Και πάλι δεν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο να πάρει τη μελέτη στην ίδια στον ΣΕ. Είναι. Τα ακούμε καλά, δηλαδή εδώ. Ότι είναι πραγματική ιδιοκτησία του ΣΕ η μελέτη, δεν μπορεί να την πάρει η τεχνική μας υπηρεσία. Δηλαδή δεν μπορεί να ελέγξει, ναι, είναι στη ζώνη απολωτήρωση του ΟΣΕ. Πάρα πολύ ωραία. Τα γεφυράκια θα τηρηθούν. Το ξέρετε αυτό στην Εθνική Υπηρεσία. Πού το ξέρετε εσείς, κύριε Αντώνη. Εδώ δεν είμαστε. Αυτό δεν είμαστε. Είμαστε εδώ καθημερινά. Έχετε τη μελέτη. Έχουμε στείλει τα ρεύματα. Ο Δήμαρχος θα πατήσετε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μαζί μας όλοι να βρούμε μια λύση. Θα σου απαντήσω πρώτα. Το τρώνε με συγκεκριμένα άτομα τον χρόνο, κάθε φορά. Η εγκυκλοπαίδεια γράφουν εδώ μέσα. Φτιάξουμε και γεφύρια. Κύριε Μακρύδη, τελειώσαμε κύριε Λογοθέτη. Δεν είναι άποψη της υπηρεσίας ότι είναι πνευματική ιδιοκτησία. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να μας χορηγηθεί η αντίγραφο της μελέτης και μας λέει δεν σας τη χορηγούμε. Δεν είναι άποψη δική μας αυτή, είναι η δική τους άποψη. Τώρα, αν μπορούσαμε με κάποιο άλλο τρόπο, με ένομο τρόπο, γιατί είχαμε ένομο συμφέρον για οποιοδήποτε να το διεκδικήσουμε, να μας χορηγήσουν αντίγραφο της μελέτης, αυτό ήταν άλλο πράγμα. Ξεκινώντας τη μελέτη, αμέσως είπαμε ότι υπάρχει μια εξαίρεση τότε, μια μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, τους χορηγήσαμε όλα τα σχέδια και τα λάβαν υπόψη τους. Και μεταδίδεται η περιοχή. Και με τα δίχτυα που υπάρχουν, γιατί σε πολλά σημεία ούτε γνωρίζουν πού περνάει το νερό, κόβονται οι σωλήνες κτλ. Εντάξει, είναι γεγονός. Όταν γίνεται ένα έργο, έχουν και προβλήματα. Εμείς τους χορηγήσαμε τα σχέδια αυτή, μας τα χορήγησαν. Εμείς τους είχαμε προκειμένου να προστατεύσουμε την περιοχή. Γιατί δεν έχουμε μια μελέτη για την περιοχή. Γιατί δεν μας δίνουν λοιπόν τα σχέδια να κινήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μελέτη. Λέγω σε εδώ στο Λουκράκι. Γιατί έχει την τρένα θα βάλει. Αυτή τη στιγμή έρχονται και μας λένε ότι έχουμε εδώ ορίστε κύριε.
μας στείλανε μια οριζοντιογραφία ηλεκτρονικά το τι σχεδιάζουν και σε ποιο χώρο σχεδιάζουν. Εφόσον ξεκίνησαν όμως τα έργα, μας δώσανε αυτή την οριζοντιογραφία. Όχι πριν. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Πληροφόρηση ή δεν έχουμε πληροφόρηση? Γιατί πώς γνωρίζουμε ότι λάβανε υπόψη τις μελέτες που στείλαμε εμείς, εφόσον δεν έχουμε τη μελέτη? Επειδή μας το είπανε? Εγώ το μόνο που αντιλαμβάνομαι γενικά, γιατί δεν ως μηχανικός θεωρώ μη σοβαρό να ασχοληθώ πλέον με το θέμα αυτό, είναι ότι το συμπέρασμα σήμερα είναι ότι ως Δήμος δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για ένα τέτοιο έργο που γίνεται στο Δήμο μας, και χθες ότι ως Δήμος δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για μετανάστες, για άλλα ζητήματα πάλι που αφορούν το Δήμο μας. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ ως Δημότης και δυστυχώς και ως Δημοτικός Σύμβουλος. Ευχαριστώ. Οι δημότες και ζητάνε να λύσει. Δύο χρόνια που τρέχανε οι μελέτες, που κάναμε συμβούλια, μάλλον από το 2011 που έχουν ξεκινήσει, είναι η συνένωση, εγώ θυμάμαι εδώ, κάναμε συμβούλια για το πράγμα. Πού ήταν όλοι αυτοί? Δεν ξέρανε ότι προχωράνε μελέτες. Δεν ξέρανε ότι θα δημοπρατηθεί το έργο. Δεν το ξέρανε. Δεν το ξέρανε. Εδώ είχε ένα θέμα, είναι με τα χρήματα. Ακούστε κύριε Πρωτόπαπα. Ακούστε για κάτι άλλο. Κύριε Πρωτόπαπα και κύριε Λογοθέτη, στην ιδιοκτησία τη δικιά σας, είναι πολύ δύσκολο να παρέμβουμε. Δεν έχει ξεφύγει από τα παλιά όρια, τηρεί τις προδιαγραφές, τηρεί τα όρια του, δεν έχει μπει σε κανένα ιδιοκτήτη μέσα και ερχόμαστε σήμερα που έχει μπει ο εργολάβος και συζητάμε... Ναι, ζητάνε, δηλαδή εσείς αφήνατε κάποιον να περάσει μέσα από το σπίτι σας. Αυτό ζητάμε σήμερα. Επειδή είναι μια εταιρεία τώρα, καθόμαστε και το συζητάμε. Είναι ο ΣΕ, είναι... Αυτό συζητάμε σήμερα. Δεν είναι έτσι. Κάνετε μεγάλο λάθος. Και είσαστε και μηχανολόγος, και λοιπόν πολύ πολύ. Εξεκινήσει το έργο και το συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα. Το συζητάμε σήμερα. Κύριο Ζερβός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Άκουσα πριν, η μελέτη είναι πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕ, άκουσα καλά? Έτσι απαντήσανε. Μισό λεπτό. Εμείς δεν έχουμε ένομο συμφέρον να πάρουμε τη μελέτη. Δηλαδή, θέλω να το κάνω λίγο εικόνα. Έρχεται κάποιος, καλοπροαίρετα και ρωτάει, εδώ στο Δήμο, ρωτάει την τεχνική υπηρεσία, τον αρμόδιο δήμαρχο, οποιοδήποτε. Και του λέει, πού θα είναι η ισοπαλία, πώς θα γίνει. Και δεν ξέρουμε πώς θα είναι, πώς θα έρθει. Συγγνώμη. Μισό λεπτό, θα απαντήσω. Από τη στιγμή που δημοπρατήθηκε μπορεί να πάρει αντίγραφο, να πάρει κάποιο αντίγραφο. Πριν όμως... Ωραία, σήμερα έχουμε αντίγραφο. Σήμερα έχουμε. Στην τεχνική υπηρεσία. Γιατί είπανε πριν ότι δεν έχουμε. Έχουμε, όταν τη ζητήσαμε δεν μας τη χορηγήσαν. Σήμερα, εφόσον ξεκίνησε το έργο να λειτουργεί, μας χορηγήσαν μια οριζοντιογραφία του έργου. Μισό λεπτό, πριν από λίγο δεν είπανε ότι δεν μας χορηγήσαν. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Συγγνώμη, γιατί μπορεί να μην καταλάβει. Όταν το έργο, δεν το εξήγησες καλά. Το έργο δεν είναι μόνο η οριζοντιογραφία του που λες, σου δίνει μέσα στο όριο παροτρίωσης που θα αφήσει διαβάσεις ή τι πλάτος γραμμής θα εφαρμόσει ή ποια γεφύρια θα βάλει. Το έργο έχει στο σύνολο. Να ρωτήσω, εκατέρωθεν της γραμμής ξέρουμε τι θα υπάρχει. Εκατέρωθεν της γραμμής τι εννοείται? Θα υπάρχουν κυκλειδώματα, θα υπάρχουν... Α, όλα αυτά δεν διευκρινίζονται. Δεν το ξέρουμε. Θέλετε μόνο δηλαδή. Όχι. Θέλετε μόνο αν θα υπάρχουν σταθερά και τα λοιπά. Να σας ρωτήσω όχι, τώρα από την άλλη μεριά. Ναι. Δεν έχετε ένομο συμφέρον δηλαδή, να πάτε να ζητήσετε τη μελέτη αυτή? Δηλαδή δεν ξέρουμε, θα φτάσει ένα τρένο. Ένομο συμφέρον... Δεν ξέρω για το Δήμο, εδώ δεν έχει ένομο συμφέρον. Δηλαδή δεν πρέπει να ξέρει τι θα γίνει στα όρια του. Ναι, στην επικράτειά του, δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Σταυρόπουλος, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι κακοί συνδημότες μας ή δεν ξέρω που έχουν τις ιδιοκτησίες, έχουν χτίσει σε ξένα οικόπεδα. Πώς είχαν άδειες και έκτισαν? Αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ. Και ξαφνικά φαίνονται, εμφανίζονται εδώ μέσα ως καταπατητές ξένης ιδιοκτησίας. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Μισό λεπτό. Δεν είπε κανείς ότι εμφανίζονται εδώ σαν ξένοι καταπατητές. Αυτό δεν είπε τώρα ο κύριος Ράτης.
Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ότι δεν είπε κάτι τέτοιο ο κ. Ράτης. Κάνετε λάθος. Εσείς το μεταφέρετε. Ότι μπορεί κάποιοι να έχουν καταπατήσει κάποια μέτρα από τα όρια απαλωτρίωσης της οικονομικής γραμμής. Μπορεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέω τώρα. Ή να κάνανε πρόσβαση, να κάνανε προσβάσεις μέσω από τη συνδρομική γραμμή, μπορεί. Το έχετε δει άλλωστε νομίζω. Πιστεύω να το έχετε δει. Κάποιοι καβαλάνε τις γραμμές. Πώς, και να πώς πάνε... έκτισαν, δεν μου απα... αυτό είναι το ερώτημα, πώς, κύριε Δήμαρχε. Πώς έκτισαν, πώς βγήκαν οι άδειες και πώς έκτισαν. Αυτό είναι μήπως ο Δήμα... Μα αυτό είναι το ερώτημά μου, εγώ δεν έκανα άλλο ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Μήπως ο Δήμος έπρεπε να είχε προετοιμάσει κάτι λοιπόν. Όχι, ο Δήμος δεν έχει να ετοιμάσει κάτι. Οι σπίτια αυτά είναι από τότε που ήταν υπολοδομία πάρα πολλά, από το 70 συμβόλαιο κτλ. Αν θέλετε να ψάξουμε ένα-ένα, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η θέση μας τώρα, αν πήρε κάποιος άδεια, πώς την πήρε κτλ. Αν θέλετε να κοιτάξουμε, να πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ψάξουμε όλες αυτές τις άδειες που είναι παράπλευρα των γραμμών για να δούμε αν είναι σωστά ή όχι, αν πήρανε σωστά την άδεια. Το θέμα μας δεν είναι τώρα να κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι πώς να λύσουμε το πρόβλημα σε αυτούς που δημιουργείται το πρόβλημα από τη γραμμή. Νομίζω εγώ, αν θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να πει να ψάξουμε μία-μία την άδεια, μπορεί να το ψάξουμε. Που δημιουργήσαν το πρόβλημα. Που δημιουργήσαν το πρόβλημα, ναι, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί να έχετε άλλη άποψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μια και η παράταξή μας έθεσε το θέμα προημερήσιας διάταξης. Και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Μακρύδη και να αξιοποιήσω την παρουσία του. Κύριε Μακρύδη, είχε αναλάβει ο κύριος Δήμαρχος να δώσει τις απαντήσεις, αλλά είστε πλέον αρμόδιος. Είναι σημαντικό θέμα, κύριε Δήμαρχε, αν δόθηκαν άδειες και αν ετηρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί εχθές για τις καταστροφές του Αγίου Θεοδόρου μας είπατε εσείς ο ίδιος ότι αν η Αττική Ολυμπίωδος, όπως ονομάζεται, Αττική Οδός δεν έχει σημασία, δεν είχε κλείσει τα ρέματα, δεν θα είχαμε αυτές τις καταστροφές. Εσείς μας το είπατε αυτό. Άρα προληπτικά δεν είχαμε κάνει τίποτα. Προληπτικά λοιπόν, κύριε Μακρύδη, εσείς δεν είστε αρμόδιος αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρώ ότι δεν ήταν επί των ημερών σας για να μας δώσετε απάντηση αν οι άδειες χορηγήθηκαν νόμιμα και αν ετηρούνται οι προϋποθέσεις. Πολιτική απόφαση είναι, ίσως να σας αναθέσουμε να μας πείτε. Τώρα όμως, πάμε στο σήμερα. Κάποιοι συνδημότες, γιατί μένουν εδώ, έκαναν ένα εξώδικο με κάποιες αιτιάσεις. Σαν αρμόδιος, εσείς. Αυτές οι αιτιάσεις και αυτό το εξώδικο έχει προκαλέσει ανησυχία στους συνδημότες μας ότι μπορούν να διακοπούν οι εργασίες του προαστιακού. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε από την εμπειρία σας και την τεχνογνωσία σας. Οι αιτιάσεις αυτές είναι βάσιμες, κατά τη γνώμη σας, αυτά που επικαλούνται. Και αν μου επιτρέπετε και μία πρόταση, συγγνώμη να ολοκληρώσω κύριε Μακρύδη, κύριε Πρόεδρε, και μία πρόταση σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε σήμερα μία απόφαση. Έτσι, να πάρουμε μία απόφαση, ώστε ο ΣΕΝ να μας δώσει ό,τι στοιχείο θέλουμε. Ευχαριστώ. Τη μελέτη δηλαδή, έτσι και ό,τι άλλο στοιχείο θέλουμε. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις αιτιάσεις, οι οποίες φαίνονται στο εξώδικο το οποίο κοινοποιήθηκε σε εμάς, δεν είναι για ενέργειες δικές μας, παρόλα αυτά εμείς θα απαντήσουμε πάνω σε αυτό το εξώδικο. Πιστεύω, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω κάποια πράγματα, ότι δεν στέκουν. Υπάρχουν και αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Μπορεί να προκαταβάλω, είναι προσωπική μου άποψη. Μόνο το σεβασμό. Την άποψή σας ακριβώς. Έχετε μια τεχνογνωσία, έχετε μια εμπειρία. Είστε μπροστά μου. Ναι. Αυτό. Να πω κάτι. Ευχαριστώ κύριε Μακρύδη. Είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρόεδρο Αγίου. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρο, να πω. Μετά, όχι για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας πω κύριε Μακρύδη, δεν ξέρω τώρα, είναι μια σκέψη την οποία έκανα στη διάρκεια της συζήτησης που υπήρχε για το προαστιακό. Έχετε πάρει, είπατε, ένα σχέδιο, σαν υπηρεσία. Και όποιος πολίτης έρχεται, του βγάζει μαζί του. Στα οποία δεν φαίνονται αναλυτικά κάποια πράγματα, τα οποία λείπουν κάποια πράγματα. Ναι. Που θα θέλατε να τα είχατε, θα θέλαμε σαν Δήμος να τα είχαμε στα χέρια μας, σαν τεχνική υπηρεσία, για να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται αυτό εκεί. Και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αν δεν ακολουθείτε κάτι σωστά. Να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Να σας πω λίγο. Μια άλλη ζωγραφία είναι, δεν είναι τίποτα αυτό. Ναι, ωραία. Ωραία. Εντάξει.
μπορείτε να καταγράψετε, μπορείτε αυτή τη στιγμή να μας πείτε τι είναι αυτά που λείπουν, να πάρει μια απόφαση για ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα το Δημοτικό Συμβούλιο και να πει ότι απαιτούμε με δική μας απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να μας δώσετε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα προς την Τρανοσέ. Ένα κάτι ολοκληρωμένο. Να μην πούμε ότι απαιτούμε γενικόλογα, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, να θέλω να σας δείξω κ. Καρπανόγλου, με τέτοιο είναι σωστή η θέση σας. Είναι κάτι συγκεκριμένο, ή αν θέλετε, καταγράψτε το αύριο. Εμείς να έχετε τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς να αποφασίσουμε εδώ, να συμφωνήσουμε όλοι μας. Και τι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σαν υπηρεσία, εσείς να το καταγράψετε και να το στείλετε στην Τρανοσέ. Και από εκεί και πέρα, να δούμε τι απάντηση θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωτοπαπά. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαγρίδη, τον κύριο Δήμαρχο. Έχετε εικόνα από τις απαλωτριώσεις που πρέπει να γίνουν και πού μπορεί να φτάσει το ποσό το οποίο θα πρέπει, γιατί εδώ είναι το ζήτημα το μεγάλο. Για να ανοιχτούν τον δρόμο. Ναι, ναι. Όχι, είπαμε, γι' αυτό είπαμε. Γι' αυτό είπατε, γιατί σε απλά να έχετε μια εικόνα, λέω. Γιατί όχι, εκεί είναι το θέμα. Είπαμε ότι να κάνουμε μαζί τεχνική υπηρεσία και ΟΣΕ και η κατασκευαστική εταιρεία, να δούμε ακριβώς. Δεν είναι μόνο ο δρόμος. Μπορεί να χρειαστούν γεφύρια, μπορεί χιλιά δυο. Δεν έχει γίνει μια καταγραφή για να πούμε ότι κοστίζει 100.000, 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημαρχέ, προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λειτουργήσουμε απόψε. Αυτό με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό έχουμε πει. Εντάξει. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι. Νομίζω ότι πρέπει να το φέρετε σαν θέμα έτσι. Και όχι μόνο άμα σε έχει δώσει τη μελέτη Τρενοσέ. Εδώ υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα χρήματα, έχουν να κάνουν με. Δεν θα είναι τεράστια τα ποσά. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσει το έργο, αυτή την πρόταση, που θα έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε την τεχνική υπηρεσία και το Δήμο. Αφού έχει εικόνα όμως, νομίζω είναι το επόμενο βήμα. Νομίζω η απόφαση, αν θέλουμε να βοηθήσουμε, να προχωρήσει το έργο, να το πούμε έτσι, και να ικανοποιήσουν και κάποιες δημότες, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση εδώ, απόφαση, δηλαδή, μια στήριξη, προκειμένου να δούμε. Και να ξέρετε, δεν είναι μόνο τα. Για να μαζεύετε στο πρακτήριο, είναι τα όμβρια, είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να. Γι' αυτό θέλει μια μελέτη. Ολοκληρωμένη μελέτη που θα την προχωρήσουμε με τα πόδια για να δούμε ακριβώς το τι γίνεται. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, είμαι σύμφωνος με αυτό που ως πρόταση κατέθεσε ο κ. Καρπανάγος, λέγοντας το εξής σαν θέμα, ότι και πρέπει σήμερα να το αποφασίσουμε αυτό, παρακαλώ πολύ, ας τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε πρώτο στάδιο, να δοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη του έργου. Και μετά, δηλαδή να την απαιτήσει, και είναι σκληρότερη, μα να την απαιτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο από τον ΟΣΕ, έχοντας όλη την νομοποίηση. Έχει ένα συμφέρον. Και ξέρετε γιατί. Δεν είναι όπως αν έρθω εγώ στο οικόπεδο το δικό σας. Διότι το έργο, όντας μέσα στο σχέδιο πόλης, αλλά και εκτός σχεδίου, δημιουργεί ζητήματα για το γενικότερο σχέδιο του Δήμου. Αν γίνει έτσι όπως εμείς δεν ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι θέμα ότι κάποιος δεν μπορεί να μπει στην. Εμείς δεν παίρνουμε στη δικαιοδοσία στη ζώνη την απολυτριωμένη του ΟΣΕ. Προφανώς. Αλλά μας ενδιαφέρει αν τηρείται, για παράδειγμα, με βάση την αντιπλημμυρική προθεσμία. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και το μοντέλο του τρένου. Συγγνώμη. Θεωρώ δηλαδή, θα μου τρέψετε να σας πω, δεν ξέρω κύριε Μακρύδη. Αλλά δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα τώρα. Τι απόφαση, να την πάει δηλαδή, να την πάει ο Δήμαρχος επάνω στην Ρωσέ και να του πει. Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να μας στείλει τη μελέτη. Νομίζω ότι κι εσείς. Ξέρω. Εσείς πέστε μας, πέστε μας. Θεωρείτε ότι είναι σωστή. Είναι τρόπος αυτός. Είναι τρόπος να μην σας βοηθάει εσάς να την πάρετε τη μελέτη αυτή. Είναι κλειδί για το προστιακό η μελέτη αυτή. Για μας, προκειμένου, εμείς έχουμε στόχο να βοηθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την ευκολότερη διέλευση να απαλληλθούν τα προβλήματα. Και να έρθει επιτέλους ο προαστιακός στο Λουτράκι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και εξαιτίας της διέλευσης αυτής να μην έχουν τουλάχιστον προβλήματα όπως αφορά τα νερά, παραδείγματος χάρη.
τα νερά φτάνοντας στα γεφύρια. Από εκεί και πέρα. Πού θα οδηγηθούν. Πέραν της μελέτης, πέραν της αντιπλημμυρικής προστασίας στο γεφύρι του πραθείου, το ρέμα που υπάρχει, της κατουνίστρας. Έχει άλλα ό,τι γεφύρια υπήρχαν στο τρένο, επανακατασκευάζονται αυτή τη στιγμή. Αν περάσει κάποιο νερό από τα γεφύρια αυτά, πού θα πάει. Σου λέμε εμείς ότι ξέρετε, φτιάχτε έναν αγωγό μέσα στα όρια της απαλωτρίωσής σας, έξω από το κομμάτι, στο κάτω μέρος των γραφών, ό,τι νερό περάσει να οδηγηθεί σε αποδέκτη. Να μην πάει στο δρόμο, να πάει στον αποδέκτη που θέλουμε. Στα ρέματα που θα είναι, που είναι σχεδιασμένα. Αυτά τα πράγματα, λεπτομέρειες, πώς δεν υπάρχουν, πώς θα γίνεται η ηλεκτροκίνηση, πού θα είναι τα καλώδια ή πώς θα προστατεύεται κάποιος από τα καλώδια. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι λεπτομέρειες, αν μπορεί να βοηθηθούν κάποια πράγματα, να βοηθηθούν από εμάς. Να βοηθηθούν, βεβαίως. Να συμπληρώσει κάτι ακόμα. Γίνεται διάνοιξη των δρόμων. Παράλληλα με τις γραμμές. Προσπαθούμε από όλες τις πλευρές να απαλληθούν τα προβλήματα της διέλευσης. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο μείζον το θέμα, πέρα από τη μελέτη, το μείζον το θέμα των χρημάτων. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε είναι, και αυτό πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εκεί άμα κολλήσει εκεί, τελείωσε. Οπωσδήποτε. Εντάξει, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Η απλή λογική, στοιχειώδη λογική τα λέει αυτά. Βέβαια, όχι, αποφασίστε. Τι αποφασίστε. Να δώσω τη μελέτη. Με έχει καλύψει εδώ η πλησία εμένα. Τα γεφύρια. Έλα, να μην είδα. Να συμπληρώσω ως προς το έργο του Πλαστιακού. Τα ρέματα έχουν ολοκληρώσει σαν Δήμος. Ήδη το ρέμα του Πραθείου, του Καρέλη και της Κατουνίστρας έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω στη... έχουν πάει για τιμή μονάδος και κηρυκτή κήρυξη απολωτρίωσης. Όσο για το ρέμα του Αγίου Φανουρίου, Χαρβατίου, Σου Παταπίου και θέση Νταμάρη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Τρίπολη, έχουν ολοκληρωθεί ως απόλυξη στη θάλασσα. Είναι αυτά τα ρέματα και όλες οι μελέτες αυτές που είναι ολοκληρωμένες και μετά και από το 4 ρεμάτων που θα πάνε απάνω για να κηρυχτεί η απαλωτρίωση, τα έχουμε δώσει τα στοιχεία στην Τρένοσε. Τα έχουν συμπεριλάβει στα έργα. Ωραία. Και όμως και το γούπου σου και τις διαβάσεις και τους δρόμους και όλα. Είναι ολοκληρωμένο δηλαδή το πακέτο, το έχουμε στείλει εμείς απάνω. Και δεν μπορεί κάποια εταιρεία που θα έρθει να πάρει ένα έργο να μην συμπεριλάβει ένα δρόμο, δεν θα κλείσει το δρόμο, ούτε το πεζόδρομο. Το πρόβλημα που γεννάται αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας είναι με τα σπίτια που χτιστήκανε κάποτε. Κάποτε κάποιοι χτίσανε και δεν περνάγανε από το όριο της γραμμής, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και όχι να κάνουμε πράξη αναλογισμού εμείς. Δηλαδή οι ίδιοι οι δημότες πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να συμμορφωθούν με τα σχέδια πόλης που υπήρχε το 1979 στο Δήμο μας. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Συγγνώμη. Εάν το ζήτημα είναι το σχέδιο πόλης που υπήρχε από το 1979, μιλάμε για κτίσματα που έγιναν μετά το 1979. Άρα είναι εντός σχεδίου και έχει σχέση με τη διάνοιξη των οδών. Άρα για να κτίσει κάποιος οι οδοί έπρεπε να είναι παραχωρημένες και διανοιγμένες. Άρα είναι ζήτημα και του Δήμου μας και των υπηρεσιών. Δεν μιλάμε για την εκτός σχεδίου δόμηση που δεν μπορεί να υπάρχει ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Ναι, και ρωτάω εγώ λοιπόν, γνωρίζουμε ότι θα γίνει το έργο. Το γνωρίζουμε. Ποιες είναι οι ενέργειες, αν έπρεπε, συγκεκριμένο ερώτημα, αν έπρεπε να είχαν γίνει κάποιες ενέργειες από το Δήμο, στο εντός σχεδίου, τουλάχιστον, στο εντός σχεδίου κομμάτι του Δήμου, και ποιες είναι αυτές. Αν και ποιες. Ευχαριστώ. Κύριε Σαββρόπλε, σας το είπα και προηγουμένως. Οι ενέργειες είναι να ανοίξουμε όλο το σχέδιο πόλης. Να ανοίξουμε τους δρόμους. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Για να βρούμε και την αλήθεια. Βεβαίως υπάρχει. Η οικονομική δυνατότητα του Δήμου να κάνει αυτό. Να σας απαντήσω. Ναι. 2002 είναι το γούπο σου. Πόσο είναι σήμερα. 2019. Ας αναρωτηθεί ο καθένας γιατί επί 17 χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί το Γενικό Πολεοδομικό. Να μπούμε στις διατάξεις του 1337 ή εν πάση με τα γενέστερων νόμων και να γίνουν χωρίς πράξη αναλογισμού. 17 χρόνια δεν έχουμε εγώ που σου. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει, έτσι.
Λίγο, ένα λεπτό. Εγώ είμαι γρήγορος, πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σταυρόπουλο. Αλλά δυστυχώς οι δημότες ή ιδιώτες, από ό,τι γνωρίζουμε και εγώ και εσείς κύριε Σταυρόπουλο, όταν χτίζανε σπίτια, μπορεί να δίνανε ψεύτικα στοιχεία. Δεν ευθύνεται η υπηρεσία και θα συμφωνήσω μαζί σας. Έβγαλε κάποιος μια οικοδομική άδεια και έλεγε ότι παραχώρησε το κομμάτι σε κοινή χρήση. Εκεί και απέναντι από τον κύριο Κοντό, οι κύριοι που χτίσανε το διόροφο, το παραχώρησαν σε κοινή χρήση και μετά πήγαν και το φράξανε. Τι σημαίνει αυτό? Είναι παράνομοι. Θα πούμε ότι είναι παράνομοι. Και έρχονται αυτή τη στιγμή τώρα και ζητάνε ευθύνες. Για ποιο λόγο ζητάνε ευθύνες? Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αυτοί που χτίσανε κάποτε και η υπηρεσία να έκανε λάθος. Εμένα αυτή τη στιγμή μου έχουν σταματήσει 4 μεζόνες στο Φλάμπουρο. Δεν μπήκε στη διαδικασία μετά η υπηρεσία και σου λέει έκανε λάθος. Η υπηρεσία δεν είναι Θεός, όλοι κάνουν λάθη. Πρέπει να λάβουν τις ευθύνες στους δημότες που χτίσανε. Παράνομα. Για μένα είναι παράνομοι αυτοί. Και δεν μπορεί να σταματήσει ένα έργο εκατομμυρίων διότι κάποιοι δεν παραχωρήσαν το κομμάτι τους. Γιατί το σχέδιο είναι από το 1979. Δεν είναι θεσινό. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει κάποια τέτοια. Εμείς θα επιδιώξουμε, επειδή το τρένο αρχίζει... Θα τη ζητήσουμε, την έχουμε ζητήσει και θα ζητήσουμε και θα την απαιτήσουμε. Υπάρχει άρση συνεργασία, υπάρχει άρση συνεργασία. Εντάξει, υπάρχει μια συνεργασία τώρα τελευταία πολύ πιο καλή για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Πιστεύω ότι θα μας το δώσουν κάποια στιγμή τη μελέτη για να δούμε ακριβώς πώς θα λύσουμε και τα προβλήματα. Εντάξει, τώρα τι να πάρει από το Δημοτικό Συμβούλιο να στήσει τη μελέτη. Μια και να κλείσουμε για να μην ξαναρωτήσουμε. Εγώ δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να ρωτήσω, θα μιλήσω. Και σήμερα, κύριε Πρόεδρε, και σήμερα τέτοια διάρκεια. Όχι, πολύ σου. Και σήμερα τέθηκαν κάποια σοβαρά θέματα για προσυζήτηση. Εχθές έθεσε ένα από τα θέματα που έθεσε ο κύριος Δήμαρχος αναφορικά με την μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε, σήμερα περιμέναμε, σύμφωνα με τη δέσμευση του κύριου Δημάρχου, περιμέναμε τις απαντήσεις. Πότε έχετε σκοπό, κύριε Πρόεδρε, σε εσάς απευθύνουμε, είστε πρόεδρος. Πότε έχετε σκοπό να κάνουμε νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συζητήσουμε και τα θέματα της πολιτικής προστασίας. Χθες. Για τα σοβαρά θέματα του Δήμου, χθες προχθές. Γιατί όλα να αλλάξουν. Κάθε μέρα μπορούμε να κάνουμε. Εάν επιβάλλετε κύριε Πρόεδρε, για το δημόσιο συμβαίνον, κάθε μέρα και πρωί και βράδυ. Γι' αυτό είμαστε εδώ εθελοντικά. Οπότε γιατί με ρωτάτε? Για το πότε θα γίνει, γιατί... Θα απαντήσω κύριε Πρόεδρε. Διότι μέχρι τώρα... Για να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρω ότι πρέπει να υπάρχουν θέματα, να έχουν περάσει μια διαδικασία. Μα τόσα θέματα έχουμε θέσει κύριε Πρόεδρε, τόσα θέματα και πάνω απ' όλα ο κύριος Δήμαρχος, όχι μόνο εμείς, και ο κύριος Δήμαρχος ως δέσμευση, τα μεγάλα θέματα, μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία. Είναι πολύ πολιτική προστασία. Ξέρετε κύριε Καδόνα, νομίζω το γνωρίζετε. Παράμετροι, πολλοί παράμετροι για να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Παράμετροι για να γίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, όπως το λέω τώρα δεν είναι. Δεν θέλω να φτάσω χρόνο τώρα. Η έκφραση που σας λέω τώρα είναι παράμετροι. Κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για να φτάσει να κάνεις, πώς να σας το πω τώρα, να κάνεις ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να πεις ότι αύριο το πρωί κάνουμε και να εκκρεμούν κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν είτε από ποιότητα ζωή, είτε από οικονομική υπηρεσία ή από οτιδήποτε άλλο. Αυτό θέλω να σας πω και νομίζω το καταλαβαίνετε. Το κατάλαβα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνει από 10 μέρες ή μετά από μία εβδομάδα. Το κατάλαβα. Το συντομότερο δυνατό, αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ, το συντομότερο δυνατό θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία και χρονίζουν και καινούργια τα οποία προκύπτουν. Ελπίζω κύριε, εσείς κύριε Πρόεδρε με τα λεγόμενα, σας πάντα με καλή παιδί μου, κύριος Δήμαρχος. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα μένουν λεγόμενα. Ελπίζω λοιπόν πρακτικά στην πράξη να μας καλύψετε πλήρως. Ευχαριστώ. Και εγώ. Πάμε να το κλείσουμε. Πρέπει να περάσω από ιταλικό έλεγχο για να μιλήσω. Όχι, δεν πρέπει να περάσω. Αλλά εντάξει, όταν το κλείνουμε το θέμα και το ολοκληρώνουμε. Είναι 10 και μισή. Ξέρω ότι είναι 10 και μισή. Οπότε μην παίρνετε το λόγο για να προχωρήσουμε παρακάτω να τελειώνουμε. Αν είναι για την οικονομία του χρόνου.
Ακούστε να δείτε, όσος η Λαϊκή Σπύρος σας ενοχλεί και ερχομένως πρέπει να μας διώξετε. Δεν ξέρω, μπορεί να βρείτε και τον τρόπο στην πορεία. Αλλά μέχρι τότε είστε υποχρεωμένοι και εσείς σαν πρόεδρος. Και ειδικά εσείς σαν πρόεδρος να σέβεσαι όχι μόνο τον... τους εκλεγμένους, αλλά και τον εαυτό σου. Μου φαίνεται η τέτοια αυτό, εκεί σας έχει οδηγήσει. Ναι, για να ξεκινήσω. Γιατί εγώ καλαμπούρι σας κάνω το σύνορο που σας λέω, όχι. Γιατί καλαμπούρι, σας είπα δύο κουβέντες θέλω να πω. Ωραία. Δεν μιλάω με τις ώρες, κύριε. Μιλάνε με τις ώρες, άμα τους βάλεις κάτω, ήθελα να το πω και πριν, άσυλο έχουν κάποιοι εδώ μέσα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Τέλειο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και τέτοιοι, οι οποίοι συνέχεια επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Και παίρνω συνέχεια το λόγο. Θέλω να πω ένα ιστορικό για τον συνάδελφο και για τους άλλους. Το 2009 ο κύριος Γιώνης ήταν δήμαρχος. Είχαμε τη συζήτηση του προαστιακού που πάρθηκε και η απόφαση συγκεκριμένη σημερινή. Είχε έρθει ο κύριος Βασιλόπουλος, αν θυμάμαι καλά, που ήταν πρόεδρος της του ΟΣΕ. Είπε, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν κάποιοι από εσάς τότε. Λοιπόν, τι είχε πει, ότι εμείς τα έξοδά μας θα είναι να βάλουμε το τρένο και τις γραμμές. Τελειώσαμε. Δηλαδή, στην ήδη υπάρχουσα γραμμή, μάλιστα το σχέδιο εκείνο προέβλεπε να κατέβει ένα 40 κάτω από τη γη και ο ΣΕ θα πλήρωνε μόνο για τα δικά του έξοδα. Τίποτα. Τότε είχαν τεθεί και ερωτήματα και εγώ ήμουν ένας από αυτούς που ρώτησα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση είναι υπέρ της σταθερής τροχιάς και όχι των αυτοκινητοδρόμων με τα διόδια, έτσι πως τα έχουν καταντήσει, δε ακόμα χειρότερα. Δηλαδή τρένα ατελείωτα θέλουν, που να διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, τι βγαίνει από τότε. Πρώτον, με τα όμβρια ύδατα από τότε λέγανε υπάρχει πρόβλημα. Γεφύρια, εδώ αλυσόπεδοι, απαλωτριώσεις. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έχει μελετηθεί ποτέ. Το θα πει. Επίσης, τα σπίτια πόσο κοντά θα είναι στο σημείο. Κάποια είναι, κάποια δεν. Τι θα είναι, πώς θα γίνει. Θα υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι. Πώς θα είναι. Δηλαδή ένας που μένει τώρα, ξέρω εγώ, ας πούμε, επάνω από το καζίνο, λίγο πιο πάνω. Για να έρθει αυτός προς τα κάτω, θα έχει διάδρομο ή θα πηγαίνει γύρω-γύρω. Τι θα γίνει και πότε θα ολοκληρωθούν κάποια έργα ώστε αυτό το έργο να γίνει και τόσο καλό. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ή υπέρ του να μην έρθει. Να το ξεκαθαρίσω. Αλλά αυτά που λέτε, που βλέπουμε τώρα, τα είχαμε πει και εγώ τα είχα πει προσωπικά το 2009, αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι άλλοι το είχαν. Και βρισκόμαστε τώρα να συζητάμε ότι έχουμε λέει το σχεδιάγραμμα πώς θα έρθει τίποτα. Αυτά ήθελα να πω. Επίσης θέλω να πω το εξής. Η ώρα είναι 10:30, εγώ φεύγω. Σας καληνυχτίζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι φιλολογικός σύλλογος. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι για να συζητιώνται προβλήματα και να παίρνονται αποφάσεις και ή δυνατόν, τουλάχιστον αυτό θα ήθελα εγώ, οι καλύτερες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. Καληνύχτα σας.